Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα, όπως ακούσαμε, την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Στα δύο προηγούμενα χρόνια, από ό,τι έχω σημειώσει, το 2018 και το 2019, την πρώτη φορά κάναμε μία αναφορά στο ιστορικό της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και είπαμε ότι ουσιαστικά, να τα υπενθυμίσω, έγιναν δύο υψώσεις του Τιμίου Σταυρού. Μία έγινε το 326 όταν η Αγία Ελένη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και επειδή προσκύνησαν μόνον οι επίσκοποι και οι αξιωματούχοι και αξιούσε και ο κόσμος να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, αλλά ήταν πολύς ο κόσμος, γι' αυτό και ο Πατριάρχης Μακάριος πήρε τον Σταυρό, τον ύψωσε και ο λαός από κάτω έψαλε το «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον». Γι' αυτό και εμείς στην τελετή που κάναμε απόψε ψάλαμε πάρα πολλές φορές το «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον», ενθυμίζοντας αυτήν την πρώτη έβρεση και πρώτη ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Η δεύτερη ύψωση έγινε 300 χρόνια αργότερα, όταν το 628 ο βασιλιάς Ηράκλειος λύτρωσε, έσωσε τον Σταυρό από τα χέρια των Περσών, οι οποίοι νωρίτερα το 614 είχαν καταλάβει τα Ιεροσόλυμα και απήγαγαν, έκλεψαν τον Τίμιο Σταυρό στα βάθη της Περσίας. Ενίκησε ο βασιλεύς Ηράκλειος τους Πέρσες και ξαναπήρε πίσω τον Τίμιο Σταυρό, τον έφερε στα Ιεροσόλυμα και εκεί παρουσία και πάλι του Πατριάρχου Ζαχαρίου έγινε η δεύτερη ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και τότε ψάλλει για πρώτη φορά αυτός ο ύμνος που λέμε «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δρούμενος». Πέρυσι το 2019, σαν απόψε στην εορτή του Τιμίου Σταυρού, κάναμε μία αναφορά στις πέντε εορτές του Τιμίου Σταυρού. Να υπενθυμίσω ποιες είναι οι πέντε εορτές του Τιμίου Σταυρού. Είναι πρώτης, όπως είπαμε, η έβρεση του Τιμίου Σταυρού, η οποία γιορτάζεται στις 7 Μαρτίου κάθε χρόνο. Στη συνέχεια είναι η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, την οποία γιορτάζουμε την Τρίτη Κυριακή των Νηστιών. Είναι κατόπιν η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, την οποία γιορτάζουμε σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου. Την 1η Αυγούστου είναι η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού. Υπήρχε συνήθεια στην Κωνσταντινούπολη να βγάζουν την 1η Αυγούστου τον Σταυρό έξω, να τον φέρνουν σε όλες τις συνοικίες, να αγιάζονται όλες τις συνοικίες, να αγιάζεται η ατμόσφαιρα, ο αέρας της Κωνσταντινούπολης. Τι ωραία συνήθεια, η οποία τίνει να εκλείψει και μας έχει καταλάβει τώρα ο φόβος του κορονοϊού. Έβγαζαν τον Σταυρό για να αγιαστεί ο αέρας, να αγιαστεί η ατμόσφαιρα και επειδή το καλοκαίρι συνήθως υπάρχουν οι μολύνσεις, την 1η Αυγούστου έβγαζαν και αυτή η εορτή είναι η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού. Και τελικώς η 5η εορτή είναι η εορτή του εν το ουρανό φανέντος σημείου του Σταυρού, την οποία γιορτάζει η Εκκλησία μας στις 7 Μαΐου, στα Ιεροσόλυμα γύρω στο 350, επάνω από την πόλη των Ιεροσολύμων φάνηκε ένα τεράστιο σημείο που εκάλυψε όλη την πόλη. Φανταστείτε εδώ στη Θεσσαλονίκη να εμφανιστεί ένα σταυρός μεγάλος επάνω στον ουρανό, ο οποίος να καλύπτει όλη τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το σημείο, το θαύμα του εν το ουρανό φανέντος σημείου του Σταυρού που το γιορτάζει η Εκκλησία μας στις 7 Μαΐου. Και αφού κάναμε πέρυσι αναφορά σε αυτές τις πέντε εορτές του Τιμίου Σταυρού, στη συνέχεια σας ομίλησα για την δύναμη που έχει ο Τίμιος Σταυρός εναντίον των δαιμόνων, για τις αρρώσκες και για όλα αυτά. Σήμερα σκεφτόμουν να σας παρουσιάσω εδώ κάποιο εγκόμιο, κάποια ομιλία ενός μεγάλου Αγίου και Πατρός της Εκκλησίας και έψαχνα για να βρω κάποιο κείμενο που αναφέρεται στον Τίμιο Σταυρό που έχει γράψει μεγάλος Άγιος και Πατέρας της Εκκλησίας. Και υπάρχουν πολλοί Άγιοι και Πατέρες που έχουν γράψει κείμενα για τον Τίμιο Σταυρό γενικώς αλλά και για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Αλλά όταν το μάτι μου έπεσε σε αυτό που ακούσαμε στο Συναξάρι, που διαβάστηκε στον Όρθρο, τι ακούσαμε στο Συναξάρι, τι αυτή η μέρα η κοίμηση του εναγής Πατρός ημών Ιωάννου
Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, σαν αύριο 14 Σεπτεμβρίου το 407 εκοιμήθη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα κόμματα του Πόντου. Εν ταύτη γάρα ανεπαύσατο, σαν αύριο είναι η κοίμηση του Αγίου, του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εν ταύτη γάρα ανεπαύσατο, αλλά δια την εορτήν του Τιμίου Σταυρού μερετέθη η τούτου εορτή εις τον Νοέμβριον μήνα. Σαν αύριο κοιμήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά επειδή είναι η μεγάλη εορτή του Τιμίου Σταυρού, μετατέθηκε η εορτή του στο Νοέμβριο, στις πόστες Νοεμβρίου, στις 13 Νοεμβρίου. Και ίσως να διερωτάστε γιατί, για ποιο λόγο μετατέθηκε στις 13 Νοεμβρίου. Δεν υπήρχε άλλη ημερομηνία να μετατεθεί η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου? Υπάρχει κάποιος λόγος που μετατέθηκε η μνήμη του στις 13 Νοεμβρίου? Ψάχνοντας εγώ τα κείμενα, βρήκα ότι υπάρχει ένας σημαντικός λόγος, διότι στις 13 Νοεμβρίου έγινε η θριαμβευτική επιστροφή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από την πρώτη του εξορία. Όταν τον εξόρισε για πρώτη φορά η Βασίλισσα Ευδοξία, συνέβη σεισμός μεγάλος εκείνο το βράδυ. Στα ανάκτορα εκεί σπάσανε τζάμια, τζαμαρίες, έπεσαν τείχη κτλ. Τρομοκρατήθηκε η Ευδοξία και έδωσε εντολή ο σύζυγός της, ο αυτοκράτορα Αρκάδιος, πάτε να βρείτε και να ξαναφέρετε πίσω τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο 13 Νοεμβρίου. Και όταν επέστρεψε θριαμβευτικά, όλη η Κωνσταντινούπολη βγήκε έξω για να υποδεχθεί τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο στις 13 Νοεμβρίου του 403, λίγο πριν από την εξορία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Γι' αυτόν τον λόγο μερετέθη η μνήμη του στις 13 Νοεμβρίου. Αφού λοιπόν τόπισα ότι αύριο γιορτάζει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήταν πολύ φυσικό να σκεφτώ ότι ο πρώτος πατήρ, τον οποίο θα έπρεπε να παρουσιάσω εδώ, τι λέει για τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου, ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο αποδίδονται 14 ομιλίες στον Τίμιο Σταυρό. Αλλά σύμφωνα με την πατρολογική έρευνα, ας σας κάνω λίγο και το δάσκαλο εδώ, τον πανεπιστημιακό, σύμφωνα με την πατρολογική έρευνα, από τις 14 αυτές ομιλίες που αποδίδονται στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ότι τις συνέγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μόνο 3 ή 4 θεωρούνται γνήσιες. Οι άλλες είναι, όπως λένε, νόθες ή αμφιβαλόμενες. Τις έγραψαν δηλαδή άλλοι και είπαν ψέματα ότι τις έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ή υπάρχουν και μερικές για τις οποίες αμφιβάλλουν οι ερευνητές, οι πατρολόγοι, αν τις έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και δυστυχώς μέσα στο Συναξάρι το Μεγάλο πέρασαν και τέτοιες ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αν δείτε στον Μέγα Συναξαριστή, υπάρχει ένα εγκόμιο εις την ύψουση του Τιμίου Σταυρού του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία όμως ομιλία δεν είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Εγώ λοιπόν προσπάθησα και από αυτές τις γνήσιες ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στον Τίμιο Σταυρό να σας κάνω μία ανθολόγηση, μερικές θέσεις, μερικά από αυτά που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Τίμιο Σταυρό. Πριν όμως σας το κάνω αυτό, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι οι οποίοι συνδέουν τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο με την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Σας είπα ήδη ότι εκοιμήθη στις 14 Σεπτεμβρίου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος που τον συνδέει με την εορτή, ιστορικός λόγος της κοιμήσεως του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος είναι ενδιαφέρον λόγος. Ποιος είναι ο λόγος αυτός? Αυτήν την εορτή της κοιμήσεως του Τιμίου Σταυρού ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ανοιχτή σύγκρουση με την αυτοκράτηρα Ευδοξία. Ενώ ήταν η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στην Κωνσταντινούπολη και επεχείρησε η αυτοκράτηρα να πάει στον ναό, αυτοκράτηρα, βασίλισσα, με συνοδεία, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την απαγόρευσε να μπει μέσα στον ναό. Και γιατί την απαγόρευσε να μπει μέσα στον ναό? Διότι νωρίτερα η αυτοκράτηρα Ευδοξία είχε νοσφιστεί, είχε κλέψει
το αμπέλι, τον αγρό μιας χείρας γυναίκας, η οποία χείρα γυναίκα δεν είχε που να καταφύγει για αυτήν την αδικία που της έκανε η βασίλισσα και της πήρε το αμπέλι. Και πώς της πήρε το αμπέλι η βασίλισσα? Πήγε, λέει, η ιστορία εδώ, έχω μπροστά μου τα κείμενα, σας τα πω απλά γιατί έχω να σας πω αρκετά πράγματα. Βασίλισσα να τριγύσει, να κόψει τα φύλλα από τα βασιλικά αμπέλια, αλλά είδε ότι υπήρχε κοντά ένα αμπέλι που είχε πιο ωραία στα φύλλα από τα δικά της. Και το αμπέλι αυτό ήταν το αμπέλι αυτής της χείρας. Πήγε λοιπόν και έκλεψε, έκοψε ένα σταφύλι από το αμπέλι της χείρας, και όταν κάποιος της είπε, καλά γιατί το κάνεις αυτό, διότι αυτό απαγορεύεται, πώς εσύ πήρες? Και λέει η βασίλισσα, από τη στιγμή αυτή το αμπέλι αυτό είναι δικό μου, διότι είχε επικρατήσει, λέει, ένα πονηρό έθος, αλλά και αυτός έφη της βασιλικής ήδη συντέταξε. Και αυτός ο αγρός είναι τώρα της βασίλισσας, ανήκει στη βασιλιά. Έθος γάρτιου τον επικρατήσαν είναι ατεχνός πονηρότατον, ως ουάν ο βασιλεύς αγρού επιβεί η βασίλισσα και του καρπού γεύσετε της βασιλικής και αυτόν συντετάχθε. Όπου πήγαινε ο βασιλιάς ή η βασίλισσα και έκοβε ένα σταφύλι, και αυτό ανήκε στον βασιλιά και στη βασίλισσα. Ήταν πολύ φυσικό η χείρα η καημένη να πάει και να παραπονεθεί. Πού να βρει το δίκαιο, πού να βρει το δίκαιο? Ποιος είχε παρεσία, ποιος είχε θάρρος να ελέγξει τη βασίλισσα? Πήγε στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος καταρχήν έγραψε προς την βασίλισσα Ευδοξία γράμμα και της έλεγε ότι αυτό που έκανες είναι άδικο, αδίκησες αυτήν την χείρα και της πήρες το αμπέλι σου. Αλλά η βασίλισσα δεν άκουσε τον Άγιο Ιωάννη, ούτε ήθελε να αποδώσει πίσω το αμπέλι στη χείρα. Γι' αυτό αναγκάστηκε προσωπικά ο Άγιος Ιωάννης και πήγε και την επισκέφθηκε και της είπε πολύ αυστηρά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, απόδος τη γυναική το ίδιον. Δώσε στη γυναίκα αυτό που της ανήκει, δική της ιδιοκτησία είναι, γιατί εσύ την πήρες? Τούτον ως ήκουσεν Ευδοξία, θυμώ πολλό την ψυχήν ανεκάφθη και ίε της ημιμανής και παράφορος σε θεάτο. Μόλις άκουσε αυτόν τον έλεγχο η Ευδοξία, άρχισε να μένεται, να οργίζεται εναντίον του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου και είπε ότι εγώ θα σε τιμωρήσω για αυτόν τον έλεγχο τον οποίο μου κάνεις. Πάντως, αμέσως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τι έκανε? Έδωσε στους θυρωρούς του ναού του Μεγάλου της Αγίας Σοφίας την εντολή, έδωσε εντολή ότι όταν έλθει η Ευδοξία να τις κλείσουν τις πόρτες. Φανταστείτε τώρα στα σημερινά γεγονότα τι κάνουν οι αρχιερείς μας. Κλείνουν εμάς έξω από τους ναούς. Εκεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έδωσε εντολή να κλείσουν τις πόρτες στη βασίλισσα. Επιζυγώσε τα στήρας. Λέει ούτω των βασιλείων ομέγας επανελθών της του ιερού θυρωρής επιτάτη παραγενωμένη τη Ευδοξία, επιζυγώσε τα στήρας και μη αφήνε το παράπανα αυτή την είσοδον. Να μην αφήσετε να μπει μέσα η βασίλισσα όση συνοδεία και αν έχει. Και γιατί το λέω αυτό? Βραχή το εν μέσω, δεν πέρασε πολύς καιρός και ορτή παρήν καθήν το του Θείου Σταυρού ξύλων υψούτε. Ήταν γιορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Πηγαίνει λοιπόν εκεί η βασίλισσα Ευδοξία με την συνοδεία της και πηγαίνουν οι νεοκόροι, οι θεωροί του ναού, και όπερ είναι αυτής επιτεταγμένων επίουν. Και αυτό που τους είχε πει ο Άγιος Ιωάννης το έκαναν. Έκλεισαν τις πόρτες για να μην μπει η βασίλισσα μέσα στο ναό. Αλλά κάποιος από τους δικούς της ανθρώπους, τους αξιωματούχους εκεί, προσπαθούσαν με τη βία να ανοίξουν τις πόρτες, δεν μπόρεσαν, και κάποιος από τους αξιωματούχους έβγαλε το σπαθί του, ο προπετής, δεξιά, ξηρά κτλ. Κτλ. Της ιεράς ανέτεινε πύλης, το ξύφος ασπασάμενος κατά της ιεράς ανέτεινε πύλης. Πήρε το σπαθί του και προσπαθούσε με το σπαθί του να ανοίξει την πόρτα. Και τότε έγινε ένα θαύμα, αμέσως το χέρι του ξεράθηκε. Το χέρι αυτού που πήγε να σηκώσει χέρι, το γάρ υπό του Μεγάλου διαταγέν ούχα πλωσίν και τα λοιπά, η δε αιτία του μη καταφρονίστε τα ιερά. Και η αιτία που το έκανε αυτό ο Άγιος Ιωάννης
ήταν να μην καταφρονούνται τα ιερά, αλλά και η τιμωρία που υπέστη αυτός που ύψωσε το χέρι του επάνω στην ιερά πύλη ήταν να μην καταφρονούνται τα ιερά. Τώρα καταφρονούνται τα ιερά. Με τις μάσκες, με τις απαγορεύσεις, με το κλείσιμο των ναών, με τις κορδέλες που κάνουν πάνω στους αιώνες, και αντί οι δικοί μας επίσκοποι να συμπεριφερθούν όπως έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, ένιωσα την ανάγκη να σας το πω αυτό, διότι συνήθως όταν θέλουμε να πούμε για τολμηρούς ιεράρχες, αναφερόμαστε στον Αμβρόσιο, τον Άγιο Αμβρόσιο, που απηγόρευσε στο βασιλιά Θεοδόσιο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαγόρευσε στην Ευδοξία να μπει μέσα στο νεό, γιατί έκλεψε το χωράφι μιας χήρας. Και αυτός ο καημένος εκεί, ο αξιωματικός του οποίου ξεράθηκε η χήρα, μας λέει στο τέλος εδώ η ιστορία, ο δε τη χειρή την παιδεία ενδεξάμενος, ου καμβλησών, γύρισε πίσω, πήγε και ζήτησε συγγνώμη από τον Άγιο Ιωάννη τον Χριστόστομο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος μου είπε, έλα μέσα στο ιερό να πλύνεις τα χέρια σου στο λουτήρα, το χέρι σου αυτό το βλάσφημο, και πήγε και έπθυνε το χέρι του και αμέσως το χέρι του ιάθηκε. Είπα λοιπόν ότι στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου εκοιμήθη ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος. Θα σας περιγράψω τώρα με βάση κείμενα πώς έγινε αυτή η κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Χριστοστόμου σαν σήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Από ό,τι βλέπω δεν θα μας μείνει πολύ καιρός να σας παρουσιάσω άλλα κείμενα, αλλά θεωρώ πως αυτά είναι πολύ σημαντικά. Έχω εδώ μία περιγραφή την οποία κάνει ένας πολύ μεγάλος, ας πω σύγχρονος ιστορικός του περασμένου αιώνος, πολύ μεγάλος ιστορικός, πανεπιστημιακός, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόστομος Παπαδόπουλος, ο οποίος έκανε βέβαια το μεγάλο λάθος της μεταρρυθμίσεως του ημερολογίου, αλλά δεν πάβει να είναι για όλους εμάς τους θεολόγους που ασχολούμαστε με την επιστήμη, δεν πάβει να είναι ένας πολύ μεγάλος ιστορικός ως επιστήμον. Αυτός λοιπόν έχει γράψει μια θαυμάσια βιογραφία για τον Άγιο Ιωάννη τον Χριστόστομο και μας λέει τα εξής, ότι ενώ είχε εξοριστεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος στην Κουκουσό και στην Αραβισό, σε πόλεις που πριν από πολλά χρόνια με μια ομάδα αγιαντονιτών πήγαμε και βρήκαμε τις πόλεις αυτές και ακολουθήσαμε τα ίχνη της εξορίας του Αγίου Ιωάννου του Χριστοστόμου. Και νόμισαν πως εκεί που τον έστειλαν στα βουνά του Ταύρου, εκεί απομονωμένη η ερημία, ο Άγιος Ιωάννης θα ήταν απομονωμένος. Αλλά ο κόσμος έτρεχε και εκεί και τον έβρισκε. Και όχι μόνον αυτό. Εκεί εξόριστος όντας ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, οργάνωσε ιεροποστολές, έκανε χειροτονίες, δεν αποδέχθηκε την καθαίρεση που του έκανε η Σύνοδος, εξακολουθούσε να ιεροχεί, να χειροτονεί κτλ. Όταν λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη έβλεπαν ότι και εκεί που τον έστειλαν, στην Κουκουσό και στην Αραβισό, εξακολουθεί ο κόσμος να τον θαυμάζει και να τον αγαπά, λέει ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόστομος, ταύτα πάντα εξέκαυσαν τον φθόνον των εχθρών αυτού. Ο φθόνος που είχαν εναντίον αυτού του μεγάλου Αγίου έφτασε στο απόγειό του. Γι' αυτό αποφάσισαν να τον ψήνουν πιο μακριά, να εξοριστεί ο Άγιος εις τα σεσχατιάς του κράτους, εις την παρά τους πρόποδας του Καυκάσου Πιτιούντα, όπου μπορούσε να φτάσει κανένας μετά από πολύμηνη και πολύμοχθη οδιοπορία. Από εκεί, από την Κουκουσό, για να φτάσει εκεί, στην Πιτιούντα, έπρεπε να κάνει μήνες οδηπορώντας. Και λέει εδώ μια πολύ ωραία περιγραφή. «Ως ήλιος κλείνουν προς την δύση αυτού, τελευτόντος του Ιουνίου του 407, ήρξατο ο Άγιος Χριστόστομος της μαρτυρικής αυτού οδηπορίας, από την Αραβισό στην Πιτιούντα, στο τέλος της αυτοκρατορίας, πάνω, ψηλά. Δεν υπήρχε τίποτε πιο απομακρυσμένο, συνοδευόμενος από βάρβαρους και σκληρούς στρατιώτες. Όφιλε να βαδίζει τις περισσότερες φορές πεζός, μέσα σε απότομους δρόμους, κάτω από αφόρητο ήλιο, καύσωνα ή από χυμάρους βροχής, χωρίς ανάπαυση, 3 μήνες. Επί 3 μήνες εξικολούθησε εγκαρτερών άνευ γονγκισμού, επιτρίμενο αυτήν την πορεία την δύσκολη. Πού τα πλήθη τα κρεμάμενα από τα χρυσά του χείλη του διδασκάλου στην Κωνσταντινούπολη, πού η χριστιανική κοινωνία αποθαυμάζουσα και περιθάλπουσα τον ιερέα του Χριστού, μόνο εν ερημία ευάδιζε, παραδεδομένος εις την θηριωδίαν βαρβάρων στρατιωτών. Όταν τέλος έφτασε στα κόμματα του Πόντου,
τελείως εξαντλημένος, ζήτησε να αναπαυθεί λίγο ο Άγιος αλυσινοδί του, φροντίζοντας μόνον πώς θα τον δυσθανατήσουν, θα του δώσουν κακό θάνατο, να πεθάνει με σκληρό θάνατο, τον εξεβίαζαν να εξακολουθήσει να βαδίζει. Και αφού πέρασαν 6 μίλια από τα κόμμανα, στάθμευσαν και διανυκτέρευσε ο Άγιος σε κάποιο ναό του Αγίου Βασιλίσκου, επισκόπου Κομάνων. Τη νύχτα άκουσε τον Άγιο Βασιλίσκο να του λέει: «Θάρι αδελφέ Ιωάννη, αύριον γάρ άμα εσώμεθα». Να έχεις θάρρος αδελφέ Ιωάννη, αύριο θα είμαστε μαζί. Γι' αυτό παρακάλεσε την επομένη του συνοδούς του να του επιτρέψουν αυτό να παραμείνει εκεί, γιατί δεν μπορούσε να βαδίσει, εξαντλημένος ήταν, πού να βαδίσει. Η παράκληση σε αυτού δεν εισακούστηκε και με βία τον σήκωσαν και τον υποχρέωσαν να βαδίζει τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Αλλά όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορεί πλέον να περπατήσει εξαντλημένος, φανταστείτε τώρα τον Άγιο Ιεράρχη, νέον δε σε ηλικία 52 ετών. Φανταστείτε ένα εξαντλημένο Ιεράρχη να βαδίζει υποχρεωτικά, μη μπορώντας να σταθεί όρθιος. Τον έσερναν για να βαδίζει. Όταν λοιπόν έπεσε κάτω και δεν μπορούσε πλέον να βαδίσει, τον έφεραν πίσω στο ναό του Αγίου Βασιλίσκου, μόλις κινούμενον και μονουρχή σειρώμενον, τον έσερναν σχεδόν, όπου ζήτησε από τον ιερέα να του βάλει καινούργια ενδύματα και υποδήματα, διένει με τα δικά τους αυτούς που ήταν εκεί και αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, προσευχήθηκε και είπε με την χρυσή του εκείνη φωνή τη ρίση, την οποία έλεγε σε κάθε στιγμή της ζωής του, να την ξέρουμε όλοι αυτά, αυτό που είπε ο Άγιος και που έλεγε διαρκώς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι έλεγε και τι είπε: «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Να δοξάζουμε το Θεό για όλα, για τα πιο δύσκολα, για τις εξορίες, για τα βάσανα, για τις λήψεις, για ό,τι μας έρθει. «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν», και παρέδωκε το πνεύμα αυτού στις 14 Σεπτεμβρίου του 407. Δεν θα προχωρήσω περισσότερο σε άλλα κείμενα, αλλά αυτό που μας λέει εδώ ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος θα σας το παρουσιάσω και επί τη βάση μιας άλλης μαρτυρίας, της μαρτυρίας του Σιμεών του Μεταφραστού, ο οποίος έχει γράψει πολλούς βίους Αγίων, όλα τα μηνέα σχεδόν, και μας περιγράφει εδώ εν εκτάσει αυτές τις τελευταίες στιγμές του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, που έχουν σχέση με την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Τι μας λέει λοιπόν εδώ: «Η μέρα μέντη της αυτού μεταθέσεως», ήταν η ημέρα της μεταθέσεως του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, «ή της δίπου και του ζωηφόρου Σταυρού, ειν και ύψωσιν Ιώθα μεν λέγειν». Ήταν λοιπόν η ημέρα της υψώσεως του Σταυρού, που συνηθίζομαι και τη λέμε ύψωση, ύψωση του Τιμίου Σταυρού. «Από του πράγματος αυτήν ονομάζοντες, κατά την 4η τελουμένη του Σεπτεμβρίου», της 14 Σεπτεμβρίου. Και ακούστε τώρα, αυτό είναι πολύ διδακτικό και αυτό θα είναι το μήνυμά μας. Αφήνω όλα τα άλλα, είχα βρει εδώ να σας παρουσιάσω θέσεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για τον Τίμιο Σταυρό. Θα μας δοθεί μια άλλη ευκαιρία, ίσως σε κάποιο μάθημα που θα κάνουμε συνέχεια, που θα οργανώσει ο πατήρ Νικόλος μελλοντικός, όπως κάναμε μαθήματα φορές. Σε κάποιο μάθημα να σας παρουσιάσω τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Τίμιο Σταυρό. Εξαιρετικές θέσεις, μοναδικές θέσεις. Εδώ λοιπόν, για να τελειώσω με αυτό, λέει ο Άγιος Σιμεών ο Μεταφραστής, τι λέει: «Έδιγαρ τον μηδενή προσθέμενον των παρόντων, αλλά αυτόν όλος το κόσμο σταυρώσαντα», γιατί έπρεπε, λέει, αυτός ο οποίος δεν πρόσθεσε τίποτε από τα γήινα, δεν ήθελε τίποτε από τα γήινα, «έδιγαρ τον μηδενή προσθέμενον των παρόντων», ο οποίος δεν προσέθεσε τον εαυτό του σε τίποτε από τα παρόντα, δεν είχε σχέση με τα κοσμικά και τα γήινα, «αλλά αυτόν όλος το κόσμο σταυρώσαντα», αλλά είχε σταυρώσει τον εαυτό του, «εγώ το κόσμο εσταύρωμαι», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ζει δε εν εμή Χριστός». «Εν άλλο ουδενή το καύχημα θέμενον», και που πουθενά άλλου δεν εκαφράτω για τίποτε, για τη σοφία του, για τη λειτουργική του, «αλίεν το σταυρό του Χριστού». Αυτός λοιπόν που τίποτε δεν υπελόγιζε και καύχημά του ήταν μόνον ο σταυρός του Χριστού, έπρεπε λοιπόν κατά αυτήν για την ημέρα της εορτής του Σταυρού και αυτόν, ον είχεν εκ του κάτω κόσμου χούν, αποθέστε.
Έπρεπε λοιπόν αυτήν την ημέρα τόσο πολύ που είχε σταυρώσει τον κόσμο να αποθέσει και το χώμα, το σώμα του, το χώμα, την ημέρα του Σταυρού να πεθάνει και αυτός που είχε ήδη αποθάνει για τον κόσμο πολύ νωρίτερα. Και μηδέν εκ τούτου παράσημων επαγόμενων, και δέστε πόσο ωραίο είναι και αυτό, και δεν πήρε κανένα παράσημο από τον κόσμο. Όλοι εμείς εδώ, ιδιαίτερα οι κληρικοί και οι επίσκοποι, θέλουν να έχουν αξιώματα και παράσημα. Και μηδέν παράσημων εκ τούτου επαγόμενων, να μην έχει τίποτε παράσημο από τον κόσμο, καμία χάρη από τον κόσμο. Τώρα για τα παραμικρά πλεονεκτήματα για να έχουν από την πολιτεία οι επίσκοποι, ασεβούν και βλασφημούν. Και μηδέν παράσημων επαγόμενων, καθαρός γενέστε του εν ουρανής πολιτεύματος. Να μην έχει λοιπόν τίποτε από τον κόσμο, αφιερωμένο στο Σταυρό, και να παρουσιαστεί καθαρός ενώπιον του Θεού. Ας μιμηθούμε λοιπόν κι εμείς τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και ας ακολουθήσουμε κι εμείς αυτόν τον εσταυρωμένο, το σταυρικό βίο. Αμήν.